τους άλλους, σε αυτούς που πάμε στο ναό που κάνουμε το σταυρό μας, που προσκυνούμε, που κοινωνούμε. Τι μας είπε? Μας είπε ότι εσείς είστε το αλάτι της γης. Εσείς είστε η μικρή ζύμη η οποία μπορεί να σημώσει το αλεύρι και να το κάνει ψωμί το οποίο θα θρέψει το λαό. Δεν είναι τυχαίοι συμβολισμοί. Λίγο αλάτι χρειάζεται για να νοστιμήσει μεγάλη ποσότητα φαγητού. Γιατί το Κύριος, γιατί πλεόνασε η αμαρτία τους. Μα Κύριε, 50, 40, 30, 10 και 10 να υπήρχαν αμπράγματα τους έφυσαν, αλλά δεν υπάρχουν. Και δυστυχώς αδελφοί μου, και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάπληκτη κοινωνική σαν έθνος, σαν λαό, σαν χώρα, γιατί άρχοντες του τέπου μας καταλήξει το ότι δεν σκεφτόμαστε και δεν λειτουργούμε σωστά πνευματικά. Λέμε για παράδειγμα πολλά παραδείγματα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, αν δεν γονατίσεις, αν δεν... Ελάτε πάλι. Η κεντρική πλατεία του νησιού μας που φέρει το όνομα του μαύρου στρατιλάτη
του ηρωικού και εν δόξου και πιστού Νικολάου Πλαστήρα, το σέμνομα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης, την ματωμένη από την γενοκτονία των παιδιών της εικόνα της Παναγίας Σουμελά, μαζί με τους στρατιωτικούς πολιούχους της Νήσου και της Μητροπόλεως μας. Εκομίσαμε σε αυτό το σημείο, κάτω από τα κλαδιά των πλατάνων της πλατείας Βουνακίου, εκείνα που υπήρξαν ο θρόνος πριν τον ουρανό, του αηδί μου, εθνομάρτυρος προκατόχου μου, Μητροπολίτου Κύου Πλάτωνος Φραγκιάδου, του οποίου τα οστά θα φωσφορίζουν έως τη συντελείας του αιώνος την ελληνικότητα αυτού του νησιού. Κάτω από τα κλαδιά των πλατάνων της πλατείας Βουνακίου, που κατά τον ιστοριοδίφη διδάσκαλο Ιωάννη Γλύκα στον κώδικα του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, υπήρξαν ο τόπος της αγχώνης των εκλεκτών και των προκρήτων της νήσου μας. Δίπλα στην σκοτεινή φυλακή των ελευθέρων πολιορκημένων του χιακού λαού, των ανθρώπων εκείνων που με αδούλωτο φρόνημα έβαλαν την σφραγίδα της θυσίας ως υποχρέωση για την δική μας πορεία και τα δικά μας καθήκοντα. Και δίπλα στο Βυζαντινό μας μουσείο, το κτίσμα που ανήγειρε ο κατακτητής επάνω στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Ιερό Ναό της Παναγίας της Ελεημονίστρας, γιατί τα μνημεία των νησιών μας, ακόμα και τα πατημένα, είναι Ορθόδοξα Χριστιανικά. Εκομίσαμε την εικόνα της Παναγίας Σουμελά σε αυτό το σημείο, στον μυχό κοντά του λιμανιού μας, από το οποίο ταξιδεύουν οι πρεσβευτές της ελληνικής σημαίας, οι άνδρες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, που μεταφέρουν την σημαία μας ως ταυτότητα και επισκεπτήριο του νησιού μας σε όλα τα λιμάνια του κόσμου. Εδώ, κοντά στην βρύση του Μελέκπασα, τον τόπο της θανατώσεως και του μαρτυρίου, των νεομαρτύρων της Κύου, που απετέλεσαν το λίκνο μέσα στο οποίο ελικνίστη η ελευθερία του γένους μας και την μήτρα από την οποία εγεννήθη η ελευθερία του νησιού μας. Και τέλος, εκομίσαμε το ιερού τούτο σέβασμα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας για να διασαλπίζει από αυτόν εδώ τον τόπο στην γλώσσα που μιλούν οι πατέρες των νησιών μας, την γλώσσα του Ομήρου, την γλώσσα του Ρωμανού του Μελωδού, την γλώσσα του Διονυσίου Σολομού και του Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, να διασαλπίζει στην ελληνική γλώσσα ότι αυτά τα νησιά ήταν, είναι και παραμένουν έως τη συντελείας του αιώνος ελληνικά, γιατί έτσι τα έφτιαξε το χέρι του Θεού. Και στο χέρι και το θέλημα του Θεού, τις αντιστήσετε.
ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη, όχι κηρυγματική ομιλία, αλλά προσλαλιά και της δικής μας καρδιάς. Καρδιάς που πάλεται εδώ στα σύνορα, τα θαλάσσια της Ελλάδος και της Ευρώπης. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους η χάρις του Τριαδικού Θεού δια των πρεσβειών της Παναγίας σου Μελά και των πολιούχων της Χίου Μινά Βίκτορος και Βικεντίου να σκεπάζει ελεύθερο το νησί μας και να μας οδηγεί με την εν Χριστώ ενότητα και ειρήνη στα έργα του πολιτισμού που έχει χαράξει η ελληνορθόδοξη πορεία μας. Ο Θεός σώζει την Ελλάδα. Χρόνια πολλά.